σταθμός ανίχνευσης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων στη Φτερίνη, μεταξύ Κυλιωμένου και Αγίου Λέοντα, επαναλειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023. Τις παρεμβάσεις για την επαναλειτουργία του πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που τοποθέτησε τα απαραίτητα όργανα. Ο σταθμός από το 2014 μέχρι και σήμερα ήταν ανενεργός λόγω των ζημιών που είχε υποστεί μετά από πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Λέοντα το 2011. Δόκτωρ φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητής σεισμολογίας Γιάννης Σκοπανάς, μαζί με τον καθηγητή Γιώργο Αντωνόπουλο, ήταν αυτοί που κατάφεραν να διατηρήσουν το σταθμό σε λειτουργία μέχρι και το 2014 και βοηθούν και πάλι στη λειτουργία του, ωστόσο ζητούν τη στήριξη των αρχών. Επί 30 περίπου χρόνια έχουν επιδείξει αξιόλογο ερευνητικό έργο που σχετίζεται με τους σεισμούς και έχουν συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους επιστήμονες του σεισμολογικού χώρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουν πραγματοποιήσει πολλές δημοσιεύσεις σε παγκόσμια συμβέλεια σε επιστημονικά περιοδικά για τα προσεισμικά ηλεκτρικά σήματα, οι οποίες έχουν προκαλέσει εκατοντάδες βιβλιογραφικές αναφορές. Τον Οκτώβριο του 1982 συνεργάστηκαν με την ομάδα ΒΑΝ και τους καθηγητές Αλεξόπουλο, Βαρότσο και Νομικό, συμμετέχοντας στην ερευνητική τους προσπάθεια για την πρόγνωση των σεισμών, εγκαθιστώντας πειραματικούς σταθμούς μετρήσεων στις περιοχές Πλάνο, Δράκα, Σκοπό, Βασιλικό, Τσιλιβή, Καμπή και Άγιο Λέοντα, με στόχο την ανέβρεση ευαίσθητων σημείων για την καταγραφή των προσεισμικών ηλεκτρικών σημάτων. Από τις εργασίες του σταθμού προέκυψαν πάνω από 100 επιστημονικές διεθνείς δημοσιεύσεις σε συνέδρια και διεθνή περιοδικά, και αυτό παρακίνησε και άλλους επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να συνεχίσουν αυτού του είδους την έρευνα. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα, γιατί στην εκπομπή εδώ Ζάκυνθος φιλοξενούμε δύο πολύ σοβαρούς επιστήμονες, εξέχουσες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, τον κύριο Γιάννη Κοπανά και τον κύριο Γιώργο Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη ζεστή φιλοξενία στην Φτερίνη, διότι σήμερα θα μιλήσουμε για τον σταθμό ανίχνευσης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Ένα ξεκίνημα που γίνεται το 2000, ξεκίνησε το 2023, αλλά είναι αισιόδοξο για το 2024, για αυτά που θέλουμε να πετύχει η επιστημονική κοινότητα στο νησί μας. Κύριε Κοπανά, πείτε μας δύο λόγια, γιατί είναι μεγάλη ιστορία του σταθμού. Πράγματι, είναι μεγάλη ιστορία. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Μίλια. Και στους τηλεθεατές μας. Το 1982 ξεκινήσαμε, σε συνεργασία με τον καθηγητή Βαρότσο, να προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε σήματα ηλεκτρικής ή ηλεκτρομαγνητικής φύσεως, τα οποία προηγούνται των σεισμών. Αυτό είναι ένα γεγονός αδιαφεσβήτητο, το οποίο έχει και στο εργαστήριο αποδειχθεί, ότι η θράψη των υλικών δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές. Έτσι λοιπόν συνεργαστήκαμε με τον καθηγητή Βαρότσο στο πρόγραμμα ΒΑΝ, και μετά, όταν ήρθε η ώρα η έρευνα αυτή να καταγραφεί ως διδακτορικές διατριβές, τις οποίες έπρεπε να κάνουμε εγώ με τον κύριο Αντωνόπουλο, συνεργαστήκαμε με τον καθηγητή τον κύριο Εφταξία, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής της έρευνας, και μετατοπίσαμε λίγο την έρευνα από τα ηλεκτρικά σήματα ΒΑΝ στα ηλεκτρομαγνητικά σήματα, τα οποία εκπέμπονται και λαμβάνονται από την ατμόσφαιρα. Αυτό οδήγησε σε μία περίπου 30 έρευνα, η οποία απέδωσε πολύ σημαντικά πράγματα, διότι κατεγράφησαν σήματα πριν από μεγάλους σεισμούς, τα οποία αποκωδικοποιήθηκαν και αποδείχθηκε ότι ήταν σήματα προσεισμικά. Έγινε από τον κύριο Εφταξία και όλη την ομάδα μια ταυτοποίηση των σημάτων αυτών σε ποιο στάδιο της διαδικασίας του σεισμού αναλογεί το κάθε σήμα, και έγιναν πάρα πολλές επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως με κριτές. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος διάλογος πάνω σε αυτά τα σήματα, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα. Δυστυχώς, το 2011, με μια μεγάλη πυρκαγιά που έγινε εδώ, ο σταθμός έπαθε μια πολύ μεγάλη ζημιά. Την αποκαταστήσαμε για 2-3 χρόνια με εκ των ενόντων, με μηχανήματα τα οποία δεν ήταν τόσο κατάλληλα. Παρ' όλα αυτά, είχαμε μια καλή καταγραφή του σεισμού της Κεφαλονιάς
του 2014, αλλά μετά από αυτό ο σταθμός έπαψε να λειτουργεί. Δεν υπήρξε και στήριξη όπως θα έπρεπε, ούτε από την επιστημονική κοινότητα, ούτε από τα προγράμματα τα τοπικά της αυτοδιοίκησης, τοπικής και περιφερειακής, οπότε ο σταθμός σταμάτησε να λειτουργεί. Το 14, μετά το 2014. Μετά το 2015. Από το 2015 και μετά σταμάτησε να λειτουργεί. Mm-hmm. Οπότε κάναμε προσπάθειες για να ξαναλειτουργήσει και βρήκαμε ένα σημαντικό σύμμαχο στο όνομα του καθηγητή του Στέλιο του Πουτηράκη, του καθηγητή Δυτικής Αττικής, ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον καθηγητή τον κύριο Νομικό και τον καθηγητή τον κύριο Εφταξία πάνω σε αυτή την έρευνα και ανέλαβε ο ίδιος να είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι έχουμε καινούργια μηχανήματα πλέον τα οποία πρέπει να δοκιμαστούν, mm-hmm. γιατί η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς και φυσικά πρέπει να κάνουμε και κάποιες άλλες προσπάθειες να εγκατασταθούν και άλλοι σταθμοί ώστε να υπάρχει ένα correlation, μια σύγκριση των σημάτων για να μπορούμε να βεβαιωθούμε πλέον ότι αυτά τα σήματα μπορούν να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι ένας σεισμός επέρχεται. Κύριε Αντωνόπουλε, εδώ και πάνω λοιπόν από 40 χρόνια, σας ενώνει με τον κύριο Κοπανά μια μακρόχρονη συνεργασία, αγάπη για τη φυσική, αγάπη για τη σεισμολογία. Θα σας πάω σε αυτό. Πριν μερικούς μήνες, όταν τελικά έδεσε αυτή η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ήρθε η ομάδα εδώ για να συνεργαστείτε, πείτε μας έτσι πώς αντιμετωπίσατε τις προκλήσεις, τα νέα μηχανήματα. Αν υπήρξε, ο κ. Κουμανάς μας είπε ότι δεν υπήρξε στήριξη, αν θα θέλατε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς του νησιού. Πολύ ωραία. Καταρχήν, θα ήθελα να προσθέσω μερικές λεπτομέρειες σε αυτά που είπε ο φίλος Γιάννης, ο οποίος είναι και παιδικός φίλος, ξέχωρα από συνεργάτης τόσα χρόνια. Από παιδιά γνωριζόμαστε στο γυμνάσιο, στο λύκειο και μετά φοιτητές κάναμε παρέα, χωρίς να περιμένουμε ότι θα έχουμε αυτή την εξέλιξη και τη σύζευξή μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, η όλη ιστορία, όπως είπε, ξεκίνησε από το ΒΑΝ. Το ΒΑΝ είχε ένα προσανατολισμό να μετράει ηλεκτρικά σήματα μέσα στη γη. Δηλαδή, διαδιδόταν μία αύξηση της τάσης, ας πούμε, στη γη, την ώρα που πριν από το σεισμό, στην προετοιμασία του, ας το πούμε έτσι, που καταγραφόταν με ηλεκτρόδια τοποθετημένα μέσα στη γη, ηλεκτρικά σήματα. Στην πορεία διαπιστώσαμε ότι ξέχωρα από τα ηλεκτρικά, κατά τη θράψη είχαμε και ηλεκτρομαγνητικής φύσεως. Τα ηλεκτρομαγνητικής φύσεως είναι κύματα τα οποία δεν ταξιδεύουν μέσα στη γη, αλλά στην ατμόσφαιρα. Άρα χρειαζόμαστε κεραίες για να τα συλλέξουμε. Άλλαξε λοιπόν ο προσανατολισμός, αρχίσαμε να βάζουμε κεραίες σε διάφορες συχνότητες και όντως ήταν επιτυχία αυτό το πράγμα, γιατί είδαμε ότι είχαμε καταγραφή, όπως βρίσκαμε και στο εργαστήριο, δηλαδή προσπαθώντας να στράψουμε ένα υλικό, είχαμε ανιχνευτές ηλεκτρομαγνητικών σημάτων και βλέπαμε ότι η ρηγμάτωση, η οποία δεν είναι μία και έξω, δεν είναι ένα μπαμ, έχει μία διάρκεια. Αρχίζουν μικρορυγμές, μετά γίνονται μεγαλύτερες, διακλαδίζονται σαν δενδρώσεις και μετά έρχεται η πλήρης κατάρρευση, που είναι η μετακίνηση πλέον, γιατί έχουν σπάσει όλοι οι αναστολείς, ας πούμε, των πετρωμάτων που τα συγκρατούν να μην κινηθούν. Mm-hmm. Όταν καταρρεύσουν όλοι αυτοί οι αναστολείς, έχουμε μετακίνηση του εδάφους, το ένα υλικό δίπλα στο άλλο, σε απόσταση μερικών χιλιόμετρων, και έχουμε τη δημιουργία του σεισμού. Εκεί λοιπόν, στη περιοχή της διαδικασίας θράψεις που αρχίζουν και σπάνε σιγά σιγά τα κομμάτια, έχουμε εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών σημάτων σε διαφορετικές συχνότητες. Πρώτα πιάνουμε στη μία συχνότητα, μετά στην άλλη, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι έρχεται σεισμός, μέχρι που φτάνουμε στις τελικές συχνότητες που λέμε επίκειται, έχουν σπάσει τα πάντα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι καταγραφές και εδώ. Και λέγαμε και πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας, κύριε Κοπανά, το πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθούν και άλλοι σταθμοί για να μπορούν να γίνουν οι συγκρίσεις, να δημιουργηθούν σταθμοί και σε κοντινή απόσταση από τον υπάρχοντα, αλλά και σε πιο μακρινή, για να μπορούν να γίνουν αυτές οι συγκρίσεις. Με λίγα λόγια, θα πρέπει
και στην Ελλάδα γενικότερα, όχι μόνο στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, που είναι στο μάτι του σεισμικού κυκλώνα, θα πρέπει να δοθεί μια περισσότερη βαρύτητα στο θέμα της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τους σεισμούς. Από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι μια πολύ σεισμογενής χώρα και στην οποία εκλείεται το 50% περίπου της σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης, θα έπρεπε να στηρίξουμε προσπάθειες προς πάσα κατεύθυνση, όχι μόνο να βλέπουμε την επιτάχυνση ή το μέγεθος ενός σεισμού, αλλά και άλλες παραμέτρους που έρχονται πριν, κατά ή μετά ένα σεισμό. Μια τέτοια επιστημονική έρευνα θα έφερνε την Ελλάδα σε μια ξεχωριστή θέση παγκοσμίως πάνω στην επιστημονική έρευνα, που δεν έχουμε πολλά επιστημονικά πεδία στα οποία μπορούμε να διακριθούμε. Άρα λοιπόν η στήριξη αυτή την οποία ζητάμε δεν είναι μόνο για την Ζάκυνθο. Πρέπει να γίνει έρευνα και έρευνα σε όλους τους τομείς. Να μην έχουμε παροπίδες, να ξεκινάμε από το τσιτάτο ότι δεν γίνεται πρόγνωση, μα δεν μιλάει κανείς για πρόγνωση. Το να ξέρουμε όμως τα στάδια στα οποία προκαλείται ένα σεισμός και μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που γίνεται μέσα από τη γη, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη γη να δούμε τι γίνεται. Άρα από τα συνοδά αποτελέσματα θα δούμε τι συμβαίνει μέσα στη γη. Μόνο τότε θα ξέρουμε καλύτερα πώς γίνεται ένας σεισμός και τότε θα φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να τον προβλέψουμε. Ναι. Δεν είχε η επιστημονική κοινότητα ποτέ πρόγνωση για τον καιρό εάν δεν μπορούσε να εξελίξει τα επιστημονικά όργανα και την επιστημονική της έρευνα πάνω στα φαινόμενα του καιρού για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να έχουμε μήνυμα από το κινητό μας ότι υπέρχεται ένας κυκλώνας. Άρα λοιπόν η έρευνα δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Και για μας, για τη Ζάκυνθο, για την έρευνα αυτή που κάνουμε, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γίνουν και άλλοι σταθμοί, ώστε να μπορούμε να έχουμε ταυτοποίηση των σημάτων και να έχουμε μια μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι πορευόμαστε σε ένα σωστό επιστημονικό δρόμο. Ξέρετε κύριε Αντωνόπουλε, είπαμε πριν, ξέχασα να το συνεχίσουμε τη συζήτηση για την συνεργασία που ξεκίνησε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όταν λοιπόν ήρθε αυτή η ομάδα εδώ για την εγκατάσταση των μηχανημάτων, πόσο πολύ βλέπετε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα από τις πρώτες προσπάθειες που είχατε κάνει και τι δουλειά γίνεται σήμερα εδώ? Αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω, γιατί μέσα στα 40 χρόνια που ασχολούμαστε, η τεχνολογία έχει αλλάξει κάθετα και εκθετικά. Και τα αποτελέσματα είναι εμφανέστατα πλέον. Εμείς ξεκινήσαμε με καταγραφή σε χαρτί, με γραφίδα και τα βλέπαμε με το μάτι αυτά τα πράγματα. Δεν είχαμε ψηφιακά δεδομένα. Προσπαθούσαμε να τα αναλύσουμε, όπως τον παλιό καιρό οι σεισμογράφοι που είχαμε ένα χάρακα και μετράγαμε ποια απόσταση έχει το ένα σήμα από το άλλο κλπ. Κλπ. Τώρα τα μηχανήματα έχουν αλλάξει μέσα σε αυτή τη. Το διάστημα που εμφανιστήκαν τα κινητά, δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχε δίκτυο, δεν υπήρχε τίποτα. Έχουν αλλάξει και τα μηχανήματα και οι καταγραφείς και οι σένσορες και τα πάντα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο σταθμός που φαίνεται στα πλάνα δεν φαίνεται εντυπωσιακός, αλλά είναι ένας high-tech σταθμός που κανείς δεν το βλέπει ότι είναι έτσι. Ενώ παλιότερα θα βλέπεις τα μηχανήματα, τούκου-τούκου, η γραφίδα κλπ. Και θα λες τι είναι εδώ μέσα, τι είναι διαστημόπλιο, είναι αυτό το πράγμα. Και τώρα βλέπεις ένα κουτάκι το οποίο είναι όμως τι κάνει αυτή τη στιγμή. Είναι συνδεδεμένο κατευθείαν σε real time με server στην Αθήνα, καταγράφει ψηφιακά τα δεδομένα χωρίς χαρτί. Όποτε θέλεις τα τυπώνεις, αλλά έχεις όλη την ψηφιοποίηση και μπορείς να πας στο παρελθόν, μπορείς να πας στο μέλλον, μπορείς να κάνεις σύγκριση με άλλα σταθμούς την ίδια χρονική στιγμή που καταγράφουν και εκείνη σήματα, να συγκρίνεις το έγραψε εκεί, δεν το έγραψε, είναι με τα ίδια πράγματα κλπ. Συν το γεγονός ότι όταν είναι καταγραμμένες ψηφιακά οι καταγραφές, μπορείς να κάνεις ανάλυση μαθηματική πλέον. Δηλαδή βλέπεις και μέσα με στατιστικές αναλύσεις και εργαλεία που υπάρχουν επιστημονικά πλέον, εάν κάποιο σήμα δεν είναι χαοτικό, δεν είναι δεθόρυβος, είναι ένα σήμα που είναι οργανωμένο και προέρχεται από κάποια πληροφορία αυτού που περιμένουμε. Γιατί μπορεί να καταγράφεις μήνες και να είναι όλα αυτά θόρυβος, ένα χάος ας πούμε που να μην βγαίνει τίποτα. Αλλά μόλις καταγραφεί ένα σήμα ιδιαίτερο, που έχει ορισμένη υπογραφή, ορισμένα χαρακτηριστικά, ο αλγόριθμος το καταλαβαίνει. Και λέει, ω, σταθείτε εδώ, έχει ενδιαφέρον.
Φαντάζομαι ότι σε αυτή τη φάση για τα δεδομένα της Ζακύνθου, κάθε μικρός, μάλλον λίγο πιο αισθητός σεισμός, άνω των 4 Ρίχτερ, μπορεί να σας δίνει πολύ σημαντικά έτσι, συμπεράσματα προς μελέτη ή και σε σχέση με το, με το σημείο του ρήγματος, του κάθε σεισμού. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι ένας αισθητός σεισμός για να έχει μία ηλεκτρομαγνητική υπογραφή και βεβαίως πρέπει να βρίσκεται και σε μία ακτίνα του σταθμού που να μπορεί να καταγραφεί η εκπομπή. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε να έχουμε περισσότερους σταθμούς για να μπορούμε να δούμε και την απόκριση που έχει ο κάθε σταθμός ανάλογα με το μέγεθος και την απόσταση του σεισμού. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε αυτό. Είχαμε μόνο ένα σταθμό τη Ζακύνθου. Σήμερα υπάρχει μία δυνατότητα, ο καθηγητής, ο κ. Ποτηράκης, έχει υπό τον έλεγχό του και ένα άλλο δίκτυο, εκτός από το δίκτυο που προσπαθούμε να κάνουμε στη Ζάκυνθο και έχουμε επιλέξει στη Ζάκυνθο γιατί υπάρχουν αισθητά και εμφανή αποτελέσματα από το παρελθόν, αλλά υπάρχουν και άλλοι σταθμοί σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος, τα οποία είναι από την επίβλεψη πάλι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τον επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ποτηράκη. Άρα λοιπόν η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο. Βέβαια όλο αυτό το είχε ξεκινήσει ο Κώστας ο νομικός, ο οποίος δεν είναι πια ανάμεσά μας στη ζωή. Είχε ξεκινήσει μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου να δημιουργεί ένα δίκτυο. Αυτό το δίκτυο το έχει παραλάβει τώρα ο κ. Ποτηράκης και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τη συνεργασία μαζί του, διότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα συλλεγούν και από τη Ζάκυνθο αλλά και από τους άλλους σταθμούς θα αξιοποιηθούν προς όφελος της επιστήμης. Μια στιγμή να προσθέσω κάτι γιατί στην ερώτηση που είπες ανάλογα με τους σεισμούς, για να κάνω ένα παραλληλισμό να φανεί, κάθε σεισμός για μας είναι ένας πομπός. Όπως ο πομπός εκπέμπει ένα σήμα και εμείς το λαβαίνουμε και το καταγράφουμε. Όσο πιο ισχυρός ο πομπός, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχουμε στη λήψη. Mm-hmm. Και πιο αισθητό γίνεται το σήμα και περισσότερη λεπτομέρεια περιέχει. Είναι σαν να έχεις ένα σταθμό ασυρμάτου, πέστε ραδιοφώνου, ο οποίος εκπέμπει με 10 βατ, ένα μικρό σεισμός, και ένα σταθμό που έχει με 1 κιλοβάτ. Ισχύει ένας μεγάλος σεισμός. Όσο πιο μεγάλος λοιπόν είναι ο σεισμός, τόσο μεγαλύτερη πληροφορία και σήμα αναμένεται να έχουμε. Επιμένουμε έτσι λίγο στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας για το τρόπο λειτουργίας και τα σημαντικά δεδομένα τα οποία συλλέγεται εδώ, διότι ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέες τοπικές αρχές, ξεκινούν με τα δικά τους έτσι σχέδια για να τα υλοποιήσουν μέσα στην πενταετία και νομίζουμε ότι είναι σημαντικό σε αυτή τη στιγμή να ακουστεί μια ανάγκη που υπάρχει για την επιστημονική κοινότητα για το μέλλον του τόπου μας. Λέγαμε και νωρίτερα, κύριε Κοπανά, ότι δεν μιλάμε για ένα τεράστιο κόστος. Αρκεί να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων για να ιδρυθούν αυτοί, για να δημιουργηθούν αυτοί οι σταθμοί. Κοιτάξτε, το πράγμα έχει απλωθεί κάπως. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ένα ερευνητικό Ινστιτούτο στο Λιξούρι. Στο Λιξούρι δεν υπάρχει τεχνογνωσία των 40 χρόνων που έχουμε εδώ στη Ζάκυνθο. Βέβαια, με τον πρόεδρο του Ερευνητικού Ινστιτούτου, τον κύριο Αυλονίτη, έχουμε μία συνεργασία και θέλει να συνεργαστεί μαζί μας και θέλει να περιλάβουμε την έρευνα αυτή μέσα στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Εμείς όμως λέμε ότι θα πρέπει το Ινστιτούτο, αυτό που έγινε στο Λιξούρι, που είχε κάποιους λόγους για να γίνει εκεί ενδεχομένως, θα πρέπει να διευρυνθεί και να έχουμε ένα παράρτημα στη Ζάκυνθο. Και μέσω του παραρτήματος στη Ζακύνθου θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι έρευνες. Τώρα, οι τοπικές αρχές και η περιφερειακή αρχή και η τοπική έχουν ενημερωθεί πάνω στα θέματα αυτά τα οποία συζητάμε. Και με τον κύριο Καποδίστρια και με τον κύριο Στασινόπουλο έχουμε μιλήσει. Και ο βουλευτής είναι ενήμερος, ο κύριος Ακτύπης, για τη βοήθεια την οποία χρειαζόμαστε. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς είναι η βοήθεια να μην είναι μία φωτοβολίδα. Δεν μας αρκεί πάρτε
μερικά ευρώ για να πάρετε μηχανήματα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να διασφαλίσουμε τη συνέχιση του σταθμού, γιατί μόνο έτσι η ερευνητική προσπάθεια αποκτά κύρος, αποκτά αναγνωρισιμότητα στο εξωτερικό και μπορεί να αναβαθμιστεί. Εμείς θέλουμε να αναβαθμίσουμε αυτή την ερευνητική προσπάθεια. Πώς μπορεί να γίνει? Εάν είχαμε ακουστεί χρόνια τώρα όπου το ζητάμε, θα μπορούσε η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά να είναι το σημαντικότερο ερευνητικό κέντρο της Ευρώπης πάνω στους σεισμούς. Δεν έχει αγκαλιαστεί το θέμα όπως έγινε. Όταν βλέπεις και έχεις ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Ζάκυνθο, όπως είναι το ΤΕΗ που ήταν πριν, το οποίο έχει αναβαθμιστεί σε Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και βλέπεις να ιδρύει Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων, σημαίνει ότι δεν έχει καταλάβει πού ακριβώς είναι το μέτωπο επίθεσης της επιστήμης απέναντι στα ζητήματα. Η επιστήμη πρέπει να αφουγκράζεται τα προβλήματα των χώρων που υπηρετεί. Δεν μπορεί να φτιάχνεις ένα Ερευνητικό Ινστιτούτο για τα τρόφιμα όταν δεν έχεις γραμμή παραγωγής τροφίμων στη Ζάκυνθο. Σεισμούς έχεις όμως. Θα μπορούσε να αναδείξεις τη Ζάκυνθο σαν ένα ερευνητικό κέντρο που θα έχει διεθνή ακτινοβολία, το οποίο θα συνεπάγεται αναγνωρισιμότητα σε διεθνείς εργασίες και οργάνωση διεθνών συνεδρίων. Ναι. Κύριε Αντωνόπουλο, νομίζω έχω την αίσθηση ότι θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι στην τοποθέτηση. Έγινε θεσμός πλέον. Αλλά είναι ωραίο και έτσι να συμπληρώνουμε μερικά πράγματα. Έτσι. Ακούω εγώ τι λέει ο συνεργάτης μου εδώ και λέω, εδώ υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει, να μην το πούμε παράπονο, να το πούμε παράπονο για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για τον τρόπο με τον οποίο... Κοίταξε να δεις, εντάξει τώρα, θα μπορούσε να έχει ένα προσανατολισμό διαφορετικό, διότι πιο σύγχρονο, ας το πούμε έτσι. Έχουμε φυσικές καταστροφές, έχουμε κλιματική αλλαγή, είναι αλλού το έντονο ενδιαφέρον πλέον. Δεν είναι στα θέματα που αναπτύσσονται γενικότερα από εκεί. Τέλος πάντων, υπάρχει υποτίθεται ένα γενικό πλαίσιο περιβάλλοντος, αλλά δεν έχει βάλει μέσα τις φυσικές καταστροφές που είναι πολύ σημαντικές για μένα. Και είναι και ένα πεδίο έρευνας, γιατί όταν γίνονται συχνά, πρέπει να είσαι σε φαινόμενα για να τα μελετήσεις. Δηλαδή, το σεισμό τον κυνηγάμε. Κάθε 10 χρόνια ένα σεισμό να γίνει. Οι πλημμύρες, οι καταστροφές, οι άλλες γίνονται πιο συχνά. Συγγνώμη να καθαρίσω λίγο τη φωνή μου. Οπότε, αφού έχεις φαινόμενα, ευκαιρία να τα μελετήσεις κιόλας. Να μην είναι ένα γενικότερο πλαίσιο που, εντάξει, κυνηγάμε διάφορα πράγματα τα οποία αν συμβαίνουν δεν συμβαίνουν. Εδώ έχουμε σωρία φαινομένων που συμβαίνουν και δεν τα μελετάμε όπως πρέπει. Για να έχουμε και ένα τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, όσο γίνονται πιο έντονα. Γιατί εκεί πάει το πράγμα. Γίνονται πιο συχνά και πιο έντονα. Δεν έχουμε τόσο πολύ στους σεισμούς, αλλά στα άλλα, τα κλιματικά, αυτό είναι εμφανέστατο πλέον. Άρα, το πρώτο που χρειάζεται είναι να γίνει μια πολύ σημαντική και εμπεριστατωμένη μελέτη για τα φαινόμενα για τα οποία μιλάμε. Το μήπως και καταφέρουμε και φτάσουμε κάποια στιγμή στην πρόγνωση. Από εκεί και πέρα, κύριε Αντωνόπουλε, πιστεύετε ότι ξεκινάει μια προσπάθεια πανελλαδικά για τους κτηριακούς ελέγχους από το ΤΕΕ, με προτεραιότητα στα δημόσια κτίρια. Να δούμε λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται η Ζάκυνθος. Κατά καιρούς ακούμε τα παράπονα που υπάρχουν από την τοπική κοινωνία σε σχέση με τα σχολεία. Πώς το βιώνετε όλο αυτό, αν έχετε να μας επισημάνετε κάτι, και πάλι θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα στις τοπικές αρχές, αφού και ο Δήμος έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν ορισμένα κτίρια, πάντα υπάρχουν αυτά τα οποία είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως είναι τα σχολεία, ας πούμε, ή χώροι που μαζεύεται πολύ κόσμο συνήθως, θέατρο, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια, τα οποία πρέπει να εξετάζονται, ή ακόμα και τα σούπερ μάρκετ, που έχουν, ξέρω εγώ, πολλές φορές 100 άτομα μέσα. Πρέπει να ελέγχονται ιδιαίτερα. Καλά, οι μονοκατοικίες είναι ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να διεξαχθεί κάποια στιγμή που βρισκόμαστε. Είχαμε το κακό με το σεισμό το μεγάλο, το 1953, που σοπεδωθήκαν τα πάντα, το οποίο έδωσε το καλό που φτιάξαμε καινούργια σπίτια, αντισεισμικά κλπ. Αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι αιώνια θα είναι αντισεισμικά. Θέλουν
μια φροντίδα, όπως κάθε πράγμα. Το αυτοκίνητο το παίρνουμε, το κάνουμε σέρβις, σκεφτόμαστε να είναι πάντα σε λειτουργία σωστή κλπ. Έτσι είναι και τα σπίτια. Σιγά σιγά έχουν φθορές. Άλλα πράγματα τα οποία καινούργια σήμερα γνωρίζουμε και τα ακτίζουμε κάπως διαφορετικά, με πιο ενισχυμένα κλπ. Άρα πρέπει να επικαιροποιηθούν και τα παλιότερα, για να έχουμε μία ελπίδα ότι θα είμαστε άτρωτοι σε οποιοδήποτε τέτοιο φαινόμενο να συμβεί. Παρ' όλα αυτά όμως, για να μην φαινόμαστε ότι τέλος πάντων είμαστε γκρινιάριδες, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε άσχημο επίπεδο. Στη Ζάκυνθο είναι από τους καλύτερους οικισμούς στην Ελλάδα, επειδή είχε αυτό το φαινόμενο ολικής καταστροφής και χτίστηκε από το μηδέν, πράγμα που δεν έχει Κέρκυρα, παραδείγματος χάρη, η οποία είναι πανέμορφη μεν κλπ. Είναι τελείως ευάλωτη όμως. Εάν συμβεί ένας παρόμοιος σεισμός στην Κέρκυρα, ξέχωρα από τις καταστροφές των κτηρίων, θα έχουμε και πάρα πολλά θύματα. Ναι. Γιατί είναι η πληθώρα των οικισμάτων έτσι, μέσα στον ιστό της Κέρκυρας, πολυόριο, φακτήρια, τα οποία, αν τα δούμε εμείς με τα δικά μας μάτια, λέμε ότι είναι σπιρτόκουτα. Με ένα αφήσιμα θα πέσουν. Ούτε πλάκες δεν έχουν, διαχωριστικές. Βλέπεις πενταόρυφη πολυκατοικία και δεν έχει πλάκες, έχει πατώματα, ξύλινα. Άρα στέκεται στους τέσσερις τοίχους γύρω-γύρω. Φανταστείτε λοιπόν τι καταστροφή έχει να γίνει. Έτσι θέλω να καταλήξω δηλαδή ότι να μην είμαστε και μεμψίμηροι. Η Ζάκυνθος είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο αντοχής και το έχουμε δει ότι μέσα στα τελευταία 70 χρόνια έχουμε υποστεί 5-6 σεισμούς στον 7 Ρίχτερ και δεν είχαμε σημαντικές καταστροφές. Λέγαμε όμως και πριν, γιατί είχαμε μια ενδιαφέρουσα πραγματικά συζήτηση πριν ανοίξουν οι κάμερες, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ανοικοδόμηση της Ζάκυνθου. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να μην τηρήθηκαν και παντού και όπως θα έπρεπε οι κανόνες, είτε για τα υλικά είτε για τον τρόπο δόμησης. Προφανώς θα μπορούσαν να γίνουν και καλύτερα. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά έγιναν εκ του μηδενός και όπως κι αν έγιναν, ακόμα και με αστοχίες και με έλλειψη των σωστών προδιαγραφών, εξακολουθούν να είναι ισχυρά οικίματα. Δεν είναι πράγματα που πέφτουν εύκολα. Mm-hmm. Έτσι. Έλεγα όμως ότι οι αντισημικοί κανονισμοί αλλάζουν. Επικαιροποιούνται. Τα υλικά επικαιροποιούνται. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για δόμηση αλλάζουν. Ήδη και τα πολυτεχνεία κάνουν έρευνα σε σεισμικές τράπεζες για να δουν την αντοχή των υλικών σε διάφορες σεισμικές δονήσεις. Άρα λοιπόν, υπάρχει μία εξέλιξη. Αλλά τα σπίτια της Ζακύνθου, τα περισσότερα, έχουν χτιστεί από το 1953 και μετά. Άρα λοιπόν, από τη μία μεριά έχουμε παλαιότερους αντισημικούς κανονισμούς, διαφορετικά υλικά δόμησης και από την άλλη μεριά έχουμε και μία παλαιότητα 70 χρόνων πλέον, η οποία παλαιότητα, εάν δεν αντιμετωπιστεί με κάποια συντήρηση και κάποια ανακαίνιση και κάποια ενίσχυση των σπιτιών, τότε θα δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι δεν αρκεί να λέμε ότι τα σπίτια αντέχουνε βεβαίως πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα, αλλά θα πρέπει να μην μας διαφεύγει η συνεχής συντήρηση και ενίσχυση των σπιτιών. Να θυμίσω ότι το 2018, στο σεισμό των 6,8, ακολούθησαν 12.500 σεισμικές δονήσεις. Σκεφτείτε λοιπόν ένα σπίτι στη Ζάκυνθο να έχει δεχτεί ένα σεισμό 6,8 και άλλες 12.500 δονήσεις. Προφανώς έχουν δημιουργηθεί ρηγματώσεις και διάφορα σημεία τροτά, τα οποία αφενός πρέπει να αναγνωριστούν και αφετέρου πρέπει να ενισχυθούν και να αναελευθούν αυτές οι ατέλειες που προέκυψαν. Διότι αν μείνουν οι ατέλειες αυτές, με τις καιρικές συνθήκες ενισχύονται τα προβλήματα σε μια κατασκευή. Εδώ λοιπόν πρέπει να έρθει το κράτος αρρωγός σε περιοχές όπως η δική μας, διότι από τη μία μεριά τα κόστη για να φτιάξουμε μια κατασκευή είναι μεγαλύτερα εξαιτίας του ότι ο αντισημικός κανονισμός ζητάει περισσότερα πράγματα από ότι για μια κατασκευή στην υπόλοιπη Ελλάδα, αφετέρου χρειαζόμαστε μια συνεχή συντήρηση.
Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κράτους εδώ και πιστεύω ότι με κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ως χώρα, ως σεισμογενής χώρα, θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε αυτό. Και ίσως αν υπήρχε αυτή η βοήθεια να ήταν και πιο ευαισθητοποιημένοι οι συμπολίτες μας. Στο να το παραμικρό που βλέπουν στο οίκημά τους να απευθύνονται σε έναν μηχανικό για τα περαιτέρω. Βεβαίως. Και όσον αφορά βέβαια τα δημόσια κτίρια που είπε προηγουμένως ο Γιώργος, οπωσδήποτε πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι, διότι εκεί δεν έχουμε την ευθύνη μόνο της δικής μας οικογένειας, αλλά είναι χώροι όπου συσσωρεύονται μαθητές, ασθενείς στα νοσοκομεία. Ναι, και είναι και κρίσιμο, Γιάννη, ότι δεν περιμένουμε να πέσει ένα σχολείο. Βέβαια. Αλλά και ένα σοφάς να πέσει είναι επικίνδυνο για το παιδάκι. Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα κτίρια τα οποία σειραίει μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Στυλιανός Ποτηράκης, ο οποίος είναι η ψυχή για την λειτουργία του δικτύου που έχει στηθεί σε διάφορα σημεία στον ελλαδικό χώρο για την ανίχνευση των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, μίλησε στην εκπομπή Εδώ Ζάκυνθος για το έργο που επιτελείται και τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν. Θα ήθελα καταρχήν να αναφέρω ότι ο σταθμός καταγραφών που βρίσκεται στη Φτερίνη είναι τμήμα ενός πανελλήνιου δικτύου καταγραφής στράπτο-ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, το οποίο ονομάζεται ELSEM.net και λειτουργεί υπό συγκεκριμένο σύμφωνο συνεργασίας, επιστημονικής συνεργασίας, μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Υποστηρίζεται η συντήρηση και η επέκτασή του οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ προσωπικά και τον Πρίτανη για αυτό το πράγμα. Και στόχος όλου του δικτύου, όχι μόνο του συγκεκριμένου σταθμού που βρίσκεται στη Φτερίνη, είναι να κατανοήσουμε τα φαινόμενα τα οποία προηγούνται του σεισμού, δηλαδή τα φαινόμενα της γέννησης, ας το πούμε έτσι, του σεισμού. Πρόκειται λοιπόν για προσεισμικά σήματα τα οποία καταγράφονται με παρακολούθηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος, από τα χαρακτηριστικά των οποίων, αφού τα αναλύσουμε δηλαδή με συγκεκριμένες μεθόδους ανάλυσης σημάτων, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τη φάση στην οποία βρίσκεται η προετοιμασία ενός σεισμού. Ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ο συγκεκριμένος σταθμός στη Φτερίνη είναι ένας πρότυπος σταθμός για όλο το δίκτυο, δηλαδή στα 30 χρόνια περίπου που υπάρχει αυτό το δίκτυο και λειτουργεί, υπήρξε πάντοτε ο σταθμός στον οποίο γίνονταν πειραματισμοί για καινούργια οργανολογία, για καινούργιες διατάξεις και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή αγωγημότητα που έχει η συγκεκριμένη περιοχή, στην εκτενή μελέτη που είχε γίνει στο παρελθόν στη συγκεκριμένη περιοχή κτλ. Τώρα δυστυχώς βέβαια τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, 9 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, ήταν ανενεργός ο συγκεκριμένος σταθμός. Ευτυχώς μπορέσαμε το Σεπτέμβρη και κάναμε επαναλειτουργία του σταθμού
επανεγκατάσταση στην πράξη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πειραματική λειτουργία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτά τα 10 σχεδόν χρόνια το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον έχει αλλάξει. Οπότε πρέπει να δούμε πια αν συνεχίζει να είναι το ίδιο αποδοτική συγκεκριμένη θέση, αν μπορεί να μας δώσει δηλαδή το ίδιο χρήσιμα σήματα. Και βεβαίως παράλληλα δοκιμάζουμε καινούργια όργανα τα οποία έχουμε σχεδιάσει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα ωφέλη που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι μακροπρόθεσμα, δεν είναι βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή, ο βασικός στόχος είναι να κατανοήσουμε πώς, από ποιες φάσεις περνάει το σύστημα της λιθόσφαιρας καθώς προετοιμάζεται ένας σεισμός. Αυτό συνδυαζόμενο με πληροφορία μπορεί να υπάρχει από άλλες πηγές, από άλλα προσεισμικά σήματα, θα μπορούσε βέβαια στο μέλλον να μας δίνει μια εκτίμηση της πιθανότητας να συμβεί κάπου σεισμός. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις διαδικασίες αυτές, όπως καταλαβαίνετε, προκειμένου να μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα μετά από τα σήματα που δεχόμαστε, αλλά και από τη συνεκτίμησή τους με άλλα σήματα. Με δεδομένο ότι η περιοχή του Ιωνίου είναι έντονα σεισμογενής, είναι στην πράξη ένα φυσικό εργαστήριο για μας, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε όσο περισσότερη πληροφορία μπορούμε από όσο περισσότερα μέρη. Ειδικότερα στην περιοχή, δηλαδή και σε άλλα νησιά του Ιωνίου, υπάρχουν βέβαια σταθμοί και στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα. Αυτή τη στιγμή της Κέρκυρας είναι ανενεργός. Θα πρέπει οπωσδήποτε να επανενεργοποιηθούν σταθμοί περισσότεροι στο Ιόνιο, αλλά ειδικότερα στην Ζάκυνθο, με δεδομένο ότι, όπως σας είπα, είμαστε σε μια διαδικασία επανεκτίμησης της αποδοτικότητας, ας πούμε έτσι, της περιοχής. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορούμε να δοκιμάσουμε τι θα γράφαμε αν βρισκόμασταν σε κοντινές ίσως περιοχές, στη Φτερίνη, σε άλλα σημεία τέλος πάντων. Και εκεί προσβλέπουμε στη συνεργασία και του Δήμου και της Περιφέρειας, όπως καταλάβαινατε, γιατί χρειάζονται κάποιες ελάχιστες υποδομές για να μπορέσει να λειτουργήσει ένας τέτοιος σταθμός. Τα όργανα βέβαια, η εγκατάσταση κτλ. Τα αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αλλά θα πρέπει να κάπου να στεγαστούν αυτά, θα πρέπει να υπάρχει μια παροχή ρεύματος, παροχή δικτύου. Οπότε, ναι, η απάντηση είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να δοκιμάσουμε, να βάλουμε δοκιμαστικούς, πειραματικούς σταθμούς και σε άλλα σημεία στη Ζάκυνθο, αλλά βεβαίως να συντηρηθεί όπως πρέπει ο σταθμός της Κεφαλονιάς και να επαναλήξουμε την δυνατότητα της επαναλειτουργίας του σταθμού της Κέρκυρας. Από τη μελέτη στην πρόγνωση και στην αντιμετώπιση των σεισμικών φαινομένων. Αλήθεια, πόσο αντέχουν τα κτίρια στη Ζάκυνθο, τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες για τη στατικότητα, πότε είναι απαραίτητος ο έλεγχος, μια σημαντική ανάλυση των δεδομένων ανά δεκαετία για τη δόμηση στη Ζάκυνθο, η οποία μας δείχνει πού υπάρχουν αδυναμίες, κάνει ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Χάρης Μουζάκης. Εάν προσπαθήσουμε να ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα διαπιστώσουμε τα εξής για το δομικό πολιτισμό της Ζακύνθου αυτή τη στιγμή που υπάρχει πάνω στο νησί. Υπάρχουν τα προσεισμικά κτίρια, τα οποία κύρια σώθηκαν στις ορεινές περιοχές. Υπάρχουν τα κτίρια τα οποία χτίστηκαν αμέσως μετά το σεισμό. Κατά κανόνα στα χωριά χτίστηκε το σύστημα, το λεγόμενο σύστημα με δίσκο, και τα κτίρια στην πόλη, διόροφα κτίρια, τα οποία μετά τη δεκαετία του 70 άρχισαν να παίρνουν προσθήκες ορόφων. Θεωρώ ότι στην πλειονότητα οι προσθήκες αυτές έγιναν με νόμιμες διαδικασίες και ότι οι μηχανικοί τότε έλεγξαν την επάρκεια των κτηρίων να μπορέσουν να σηκώσουν δύο τουλάχιστον ορόφους που έχουν προσθεθεί σε αυτά τα κτίρια. Στη συνέχεια ερχόμαστε στη δεκαετία του 70, όπου αρχίζουμε να έχουμε διαφοροποίηση του συστήματος δόμησης, δεν εφαρμόζεται πια ο δίσκος και εφαρμόζεται το σύστημα όπου φτιάχνουμε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος και όχι κτίρια οπλισμένης τυποποίησης, τα οποία κτίρια αυτά τα
κατασκευάζουμε πρώτα το σκελετό από πλεισμένο σκυρόδεμα και ερχόμαστε μετά και χτίζουμε τα τούβλα χρησιμοποιώντας κάποια σενάζ για να δέσουμε τα τούβλα μαζί με τον φέροντα οργανισμό. Αυτά τα κτίρια αυτής της περίοδου έχουν δείξει οι σεισμοί στην Ελλάδα ότι παθαίνουν κάποιες βλάβες, κύρια όταν έχουμε κτίρια με πιλωτή ή κτίρια που κάτω είναι καταστήματα και πάνω έχουμε πυκνά δομημένα τούβλα. Θα πρέπει τώρα να διαφοροποιήσουμε τα κτίρια τα οποία κατασκευάζονται μετά το 1986, όπου αλλάζει ο κανονισμός του 1959, ο οποίος πρωτοκαθιερώθηκε μετά τους σεισμούς της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς στην Ελλάδα, και έχουμε τα λεγόμενα πρόσθετα άρθρα, τα οποία αντιμετώπισαν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κύρια κατά το σεισμό της Αθήνας του 1981. Έτσι λοιπόν, 5-6 χρόνια μετά, αρχίζουν να διαφοροποιούνται τα κτίρια και να έχουμε πιο αντισεισμικές κατασκευές. Στη συνέχεια, έχουμε συνεχείς αναθεωρήσεις των κανονισμών για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση, όπου η εξέλιξη όλων αυτών οδήγησε στη γνώση την οποία έχουμε σήμερα για να φτιάχνουμε αντισεισμικά κτίρια. Έτσι λοιπόν, εάν έχουμε ένα κτίριο μετά το 1986, δεν πρέπει να μας προβληματίζει κάτι για αυτό το κτίριο. Πάντα όταν έχει μελετηθεί και επιβλεφθεί από μηχανικό. Επίσης, τα κτίρια τώρα του δίσκου έχουν δοκιμαστεί με τεράστια επιτυχία στο σεισμό της Παλικής του 2014. Κατά τον σεισμό αυτό, μιλάμε ότι αναπτύχθηκε επιτάχυνση της τάξης του 0,68G σε αυτά τα κτίρια και τα κτίρια δεν έπαθαν καμία απολύτως ζημιά. Να σημειώσω ότι ο σεισμός ο προχθεσινός της Ιαπωνίας, οι επιταχύνσεις του κοιμάθηκαν από 0,4 ως 0,6G. Επομένως λοιπόν, όλα αυτά τα κτίρια, αν ήταν στην Ιαπωνία, δεν θα πάθαιναν απολύτως τίποτε. Τι παρατήρησα στο σεισμό τότε της Παλικής? Ότι κάποια κεραμίδια από αυτά τα κτίρια, επειδή είχαν σαπίσει τα σειρματάκια με τα οποία ήταν δεμένα πάνω στις στέγες, έπεφταν και έφευγαν κάτω. Άρα λοιπόν, αν έχουμε τέτοια κτίρια, πρέπει να προσέξουμε, έτσι ώστε να ελέγξουμε ότι τα κεραμίδια τους δεν έχουν σκουριασμένα σίδερα επάνω, διότι όταν γίνεται ο σεισμός και θελήσουμε να βγούμε έξω από το σπίτι εκείνη τη στιγμή, κάτι που καλό είναι να το αποφύγουμε, μπορεί να πέσουν τούβλα και κεραμίδια και να μας χτυπήσουν. Άρα τα μόνα κτίρια τα οποία όχι είναι επικίνδυνα, αλλά πρέπει να έχουμε στο νου μας και να κοιτάξουμε περισσότερο, είναι τα κτίρια της δεκαετίας του 70 με 80. Τέλος, θέλω να πω ότι τα κτίρια αυτά, όσα είναι δημόσια, ελέγχονται από το κράτος. Τα ιδιωτικά κτίρια χρειάζεται ένας έλεγχος από ένα έμπειρο μάτι μηχανικού, διότι έχουμε άλλη μία παράμετρο, η οποία είναι η λεγόμενη ανθεκτικότητα και όχι η αντοχή. Τι είναι η ανθεκτικότητα? Είναι η μεταβολή της αντοχής με τον χρόνο. Δηλαδή τα κτίρια δυστυχώς για εμάς γερνάνε, και ειδικά τα κτίρια του οπλισμένου σκυροδέματος και του χάλιβα. Άρα λοιπόν, ένα κτίριο της δεκαετίας του 70, σήμερα είναι σχεδόν, φτάνει την λήξη του, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξουμε αν έχουν οξυδωθεί οι οπλισμοί του στις κολόνες, στα δοκάρια, δευτερευόντως στις πλάκες, όχι δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, αλλά πρωτευόντως στα στοιχεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώσουμε ότι έχουν φουσκώσει οπλισμοί κλπ. Περπατώντας μέσα στην πόλη, πολλές φορές βλέπω να έχουν φουσκώσει σίδερα κλπ. Σε κολόνες κλπ. Στοιχεία. Άρα πρέπει εκεί να προσέξουμε και να σπεύσουμε να συντηρήσουμε
τα κτίρια μας. Όσον αφορά τα δημόσια κτίρια, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, γιατί σε αυτό το, στην δεκαετία 70-80 είναι και πολλά τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, για παράδειγμα, που είναι ένας τομέας ευαίσθητος και πολύ συχνά έρχεται και συζητεί στην επικαιρότητα από αιτήματα γονέων, ας πούμε, που ζητούν ελέγχους. Και τώρα ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, αφού αναλαμβάνουν και οι νέες αρχές, οι τοπικές, να ρίξουν έτσι βαρύτητα σε αυτόν τον τομέα. Κοίταξε, υπάρχει από το Υπουργείο, από το Τεχνικό Επιμελητήριο, η υποχρέωση, όχι μόνο από το Τεχνικό Επιμελητήριο, και από τους φορείς δηλαδή του κράτους, να προχωρήσουν στο λεγόμενο προσεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτηρίων. Και στο παρελθόν πρέπει να έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έγιναν και στη Ζάκυνθο. Άρα λοιπόν στην ουσία είναι σαν να ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Θα ελεγχθούν όλα αυτά τα κτίρια. Ευελπιστώ αυτή τη φορά η ταχύτητα να είναι μεγάλη και να συμπληρωθούν γρήγορα, έτσι ώστε να αναδειχθεί ποια από αυτά χρήζουν επισκευών. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει αναλάβει για λογαριασμό της πολιτείας την κατάρτιση ηλεκτρονικού μητρώου μηχανικών προσεισμικού ελέγχου, οι οποίοι θα διενεργήσουν τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των κτηρίων, όπου στεγάζονται φορείς δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και κρίσιμες λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα. Όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν κατά σειρά προτεραιότητας σε κτίρια που στεγάζονται δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, υπηρεσίες της αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος, δημόσιες επιτελικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από σεισμό και στη συνέχεια στα υπόλοιπα κτίρια. Ελπίζουμε το 2024 να είναι έτος αποφάσεων και δράσεων από τις τοπικές αρχές και να μεριμνήσουν για τη στήριξη του σταθμού στη Φτερίνη. Και δεν γίνεται να μην ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση με τη δική σας, ας πούμε, ευχή για το πώς θα θέλατε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια την οποία ξεκινήσατε εδώ μαζί, κύριε Αντωνόπουλε. Ελπίζουμε να έχει διάρκεια και με μια μικρή συμπαράσταση ως προς τη συντήρηση από την πολιτεία, να δώσει κάποια σημαντικότερα αποτελέσματα, μια και έχουμε πλέον τη δυνατότητα και τεχνολογικά να τα εκμεταλλευτούμε. Κύριε Κοπανά. Πραγματικά θα ήθελα και εγώ να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το όραμα που έχουμε τόσα χρόνια με τον Γιώργο πάνω στην έρευνα και τους σεισμούς, να το μεταδώσουμε και στις τοπικές αρχές, τις νέες που αναλάβανε ήδη. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία. Από τη μία μεριά έχουμε και τον κύριο Καποδίστρια που είναι φυσικός. Άρα μπορούμε να μιλάμε και στην ίδια γλώσσα μαζί του. Και ο κύριος Στασινόπουλος έχει δείξει ενδιαφέρον να βοηθήσει. Πιστεύω ότι θα είναι πιο στενή η συνεργασία. Γιατί το προηγούμενο διάστημα, κακά τα ψέματα, δεν υπήρξε αυτή η συνεργασία που θα θέλαμε. Κλείνοντας, δεν γίνεται να μην μπω στον πειρασμό να ρωτήσω την άποψή σας για το ναυάγιο και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι ασφαλής η επισκεψιμότητα και γενικότερα με τον ποιο τρόπο θα έπρεπε να είναι η διαχείριση στο χώρο, με δεδομένο ότι είστε δύο άνθρωποι που αγαπάτε το νησί, δεν είστε καθηγητές οι οποίοι περαστεί που λέτε μια άποψη και φεύγετε, ζείτε εδώ, δραστηριοποιήστε εδώ, αγαπάτε τον τόπο και σίγουρα έχει μια μεγάλη αξία η άποψή σας για το συγκεκριμένο σημείο. Κύριε Αντωνόπουλε. Ναι, εγώ να πω ότι στο σημείο αυτό, ότι εμείς είμαστε και βετεράνοι, έτσι, πρέπει να βρεθούν και κάποιοι συνεχιστές, ας πούμε, κάποια στιγμή. Ο κύριος Ποτηράκης είναι νέο παιδί και είναι ευχής έργων που έχει αναλάβει την έρευνα και φαντάζομαι να βρει και νεαρότερους να τη συνεχίσουν. Τώρα για το θέμα του ναυαγίου με ρώτησες, νομίζω ότι επιστημονικά αυτό έχει λυθεί. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει επιστημονικής διερεύνησης. Είναι θέμα διαχείρισης, κυρίως πολιτικό, και να λυθούν ορισμένα προβλήματα τα οποία νομίζω ότι είναι απλά, κατά την άποψή μου. Δηλαδή? Έτσι. Διαχειριστικά. Να γίνει ένας πολιτισμένος χώρος επάνω και περιφραγμένος, ωραιότατα, για τη θέα, χωρίς κινδύνους. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει. Έχει γίνει σε τόσα αξιοθέατα ανά τον κόσμο. Και κάτω μία ζωνοποίηση και ένα πρόγραμμα, ας πούμε, επισκεψιμότητας. Να μην μαζεύονται την ίδια στιγμή 2.000 άτομα. Mm-hmm. Αυτό.
Και εγώ πιστεύω ότι η επιστήμη έχει μιλήσει για το θέμα του ναυαγίου. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο να πει η επιστήμη. Αλλά θα πρέπει τα συμφέροντα που υπάρχουν και είναι μεγάλα, θα πρέπει να υποταχθούν στην κοινή λογική. Και αυτό πρέπει να το επιβάλλει η αυτοδιοίκηση που εκπροσωπεί όλους μας. Διότι όλα τα μέρη του κόσμου τα οποία έχουν τη μεγάλη επισκεψιμότητα είναι και μέρη τα οποία εγκυμονούν κινδύνους. Η ομορφιά βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη γεωλογική ιδιαιτερότητα. Δηλαδή δεν θα είχε δημιουργηθεί το ναυάγιο εάν δεν υπήρχαν κατακρημνήσεις των πρανών που είναι ασβεστολιθικά και είτε με σεισμούς, είτε με καιρικές συνθήκες, είτε και από μόνο τους πέφτουν. Όμως γνωρίζουμε τι επιπτώσεις έχει αυτή η πτώση πέρα της ομορφιάς του τοπίου και μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με λογική και με πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα εάν αποφασίσουμε να μετατρέψουμε το ναυάγιο σε μία επισκέψιμη περιοχή πολιτισμένη, όπως γίνεται σε όλα τα πολιτισμένα μέρη του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Ήταν μεγάλη μου χαρά, πραγματικά. Εύχομαι να έχετε μια καλή και δημιουργική χρονιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ.